Γεια σας. Είμαι ο Αστέριος Κουστούδης και είμαι ο executive chef του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία. Το μανιφέστο για το εστιατόριο μου είναι νομιστιμιά, κομψότητα και φρέσκα εποχιακά λαχανικά της ελληνικής γης. Το τοπικό υλικό που αγαπώ να μαγειρεύω είναι τα φρέσκα κολοκυθάκια με τα λουλούδια τους όταν είναι η εποχή τους. Βραστά με παρθένο ελαιόλαδο, γεμιστά με πλιγούρι, με κιμά και σάλτσα αυγολέμονο με θαλασσινά, λεμόνι και φρέσκα μυρωδικά. Τα αγαπώ απλά. Το συστατικό που χαρακτηρίζει την κουλτούρα αυτής της πόλης θα έλεγα ότι είναι η ελιά και το ελαιόλαδο. Συμβολικά υλικά με τεράστια ιστορία και εξέχουσα θέση στην καθημερινή διατροφή των Ελλήνων. Το πιάτο που αντιπροσωπεύει καλύτερα τους ρυθμούς της πόλης μου θεωρώ πως είναι η χωριάτικη ελληνική σαλάτα. Περιέχει ντομάτα, αγγούρι, φέτα, ελιές, κρεμμύδι, πράσινη πιπεριά, λάδι, ρίγανη και αλάτι. Το κορυφαίο μου πιάτο νομίζω ότι είναι η ψαρόσουπα. Ένα κλασικό ελληνικό πιάτο με θαλασσινά, φρέσκα ψάρια, μυρωδικά και λαχανικά εποχής. Κατά τα άλλα, είναι μια απλή συνταγή που σου αφήνει πάντα μια βαθιά νοστιμιά και πολύ αγάπη όταν τη δοκιμάζεις. Η ψαρόσουπα κανονικά εκεί που ψαρεύανε οι ψαράδες γινόταν με ψάρια τα οποία δεν θέλανε να τα πουλήσουν. Οπότε έπρεπε να κρατήσουν κάποια ψάρια που ήταν λίγο πιο μικρά ή αυτά που δεν θα τα πουλούσαν σίγουρα σε καλή τιμή. Η πόλη μου δεν θα ήταν η ίδια χωρίς την ιστορία της. Είμαι περήφανος για τους προγόνους μου και για τον πολιτισμό μας. Η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας στέκουν αιώνια για να μας τη θυμίζουν. Ένα σημαντικό κομμάτι οπωσδήποτε της ιστορίας της Αθήνας είναι και το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Η τοποθεσία του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία είναι ακριβώς στην καρδιά της Αθήνας. Το στυλ του ξενοδοχείου πρεσβεύει την κλασική, αυθεντική πολυτέλεια σε όλο της το μεγαλείο. Ένα ιστορικό ξενοδοχείο ορόσημο και ένα κόσμημα για την πόλη μας. Ο εντυπωσιακός παράγοντας στο εστιατόριο είναι την ώρα που ο ήλιος δει πίσω από την Ακρόπολη. Η εικόνα αυτή σε αφήνει για λίγο ώρα άφωνο και έπειτα τα φώτα της Ακρόπολης ανάβουν και το θέαμα είναι μοναδικό. Μια βόλτα στην αγορά της Αθήνας είναι για μένα ό,τι καλύτερο. Συνηθίζω να πηγαίνω το πρωί, συναντώ φίλους οι οποίοι μου προμηθεύουν με φρέσκα υλικά, προϊόντα ίσως που δεν υπάρχουν αλλού, τα κρατούν για μένα και αυτό οπωσδήποτε για μένα είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Αλλά και γενικά όλη αυτή η επιρροή της αγοράς όσον αφορά με τη μυρωδιά, τις εναλλαγές έτσι των πελατών με τους πολιτές, τις φωνές σε εισαγωγικά των πολιτών είναι κάτι μοναδικό. Γενικά η βόλτα στην αγορά σου δίνει ενέργεια, γεμίζεις μπαταρίες και επιστρέφεις καλύτερος. Λοιπόν, αυτό το πιάτο Παναγιώτη είναι το αγαπημένο μου ψαρόσουπα. Η γεύση αυτού του πιάτου είναι βασικά το ψάρι και το ιόδιο από τα θαλασσινά σε ισορροπία με πολλά λαχανικά, μυρωδικά και σπυριδοειδή. Στο μέγιστο βάθος της γεύσης νιώθεις τη θάλασσα. Σαν να μαγειρέψαμε πάνω στο καϊκί, εκεί ακριβώς όπου ψαρέψαμε όλα ολόφρεσκα και νόστιμα. Το πάθος μου για το φαγητό πηγάζει από το παιχνίδι των γεύσεων, που αισθάνομαι όταν δοκιμάζω ένα πιάτο. Τρελαίνομαι όταν προσπαθώ να απομονώσω τα ξινά, τα γλυκά, τα αρμυρά, να διακρίνω τα αρώματα και τις εντάσεις, να ανακαλύπτω συνεχώς νέους συνδυασμούς υλικών και γεύσεων και να βρίσκω γευστικές ισορροπίες. Το ψάρι είναι φανταστικό. Θα δοκιμάσω κι εγώ. Τέλεια.